Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε μια ελληνική συνάντηση. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν ολόψυχα στο Πανόραμα International Literature Festival 2024... που διεξάγεται από τον οργανισμό μας Writers' Capital International Foundation Παγκοσμίω. Είμαι η Γενική Γραμματέας και η Γενική Συντονίστρια του Πανόραματος, Ειρήνη Ντούρα Καβαδία και σας καλωσορίζω στη ζωντανή μας συνάντηση, η οποία είναι στην πραγματικότητα μια γιορτή της λογοτεχνίας και της ζωής. Επειδή εμείς στο Writers Capital γεφυρώνουμε πολιτισμούς και ενώνουμε έθνη. Ως εκ τούτου, ενωθήκαμε όλοι μαζί στη σφαίρα όπου η ζωή συναντά τη λογοτεχνία. Στη σημερινή ειδική συνάντηση με καταξιωμένους διανοούμενους. Το Panorama International Literature Festival είναι ένα από τα δύο προγράμματα υπογραφής του Writers' Capital Foundation μαζί με το διδυμάκι του, το Panorama Arts Festival, στο οποίο συνενώνονται εκατοντάδες συγγραφείς από όλο τον κόσμο, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας ακόμη εποχής εορτασμού της λογοτεχνίας. Επίσης, είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι διότι το Panorama Literature Festival είναι ένα πρόγραμμα που διακρίθηκε με παγκόσμιο ρεκόρ ως το μεγαλύτερο σε διάρκεια πολύγλωσσό φεστιβάλ λογοτεχνίας, όπου συμμετέχουν διάσημοι λογοτέχνες από περισσότερες από 87 χώρες που φέτος εντρυφούν στο θέμα της σπίθας, της φλόγας, του στοιχείου της φωτιάς, συνθέτοντας ένα έργο για μια αιωνιότητα. Σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά να σας εκφράσω τις καλύτερες ευχές και το θερμό καλωσόρισμα του Πριθ Νάμπιαρ, του αξιότιμου ιδρυτή, προέδρου του Writers Capital Foundation, και του Φεστιβάλ Πανοράματος, ποιητή, συγγραφέα, εκπαιδευτικού και ένθερμο ανθρωπιστή. Είναι ο νους πίσω από τη γέννηση του Φεστιβάλ στην πραγματικότητα, καθώς αυτός που είναι και πίσω από το εξαιρετικά βαθύ θέμα κάθε φορά, στο οποίο οι συγγραφείς σε όλο τον κόσμο μπόρεσαν να εμβαθύνουν. Έχει κάνει επίση προσπάθειε να εμπνεύσει και τη νέα γενιά για έναν καλύτερο πλανήτη, καθώ μαθητέ και φοιτητέ συμμετέχουν επίση στο project με τίτλο The Embers of Change, ή σπίθες της αλλαγής σε μια προσπάθεια να μετατρέψουμε τα λόγια σε πράξη, συμβάλλοντας σε ένα μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Και στη σημερινή βραδιά θα έχω την πολύτιμη βοήθεια της moderator Δέσποινας Δάλμαρη, η οποία, αφού, την οποία αφού καλωσορίσουμε θα καλέσουμε να μας πει δύο λόγια ε, για το Quill Compendium, το οποίο είναι ένα μοναδικό λογοτεχνικό εγχείρημα. Αγαπητή μου Δέσποινα, καλωσόρισες, σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Ε, χαίρομαι που είμαι εδώ, χρόνια πολλά σε όλους και καλή επιτυχία σε όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε. Να σας διαβάσω για το Quill Competium που αυτή η συνεδρία είναι υπερήφανη για αυτό το uh, ξεκίνημα, το Quill Compendium 2024, το μοναδικό λογοτεχνικό εγχείρημα που συνδέεται με το διάσημο και δημοφιλέ Panorama International Literature Festival. Αυτή η ιδιαίτερη έκδοση πρόκειται να είναι ένα πολύχρωμο αριστούργημα, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα διεθνή προ, uh, πρότυπα. Θα παρουσιάσει σημαντικού συγγραφεί και διακεκριμένου συμμετέχοντε που κοσμούν το Διεθνέ Φεστιβάλ Λογοτεχνία Πανόραμα, εξασφαλίζοντα παγκόσμια απήχηση, καθώ το βιβλίο θα, δι θα διανέμεται σε όλο τον κόσμο. Οι λόγοι που πρέπει να παρουσιαστείτε σε αυτό το περιοδικό είναι οι παρακάτω. Πρώτον, παγκόσμια εμφάνιση θα προσεγγίσετε ένα διαφορετικό παγκόσμιο κοινό που έχει, όπως και εσείς, πάθος με τη λογοτεχνία. Δεύτερον, μοναδική πλατφόρμα. Θα γίνετε μέρος μιας συλλογής που διανέμεται διεθνώς και θα εμφανίζεται στο διαδικτυακό μας περιοδικό Writer's Edition. Τρίτον, Ηνωμένα Έθνη. Η συνέντευξη ή και η κριτική βιβλίο σας θα μπει και θα παραμείνει ως απόδειξη της λογοτεχνικής σας συνεισφοράς σε εξέχωσες βιβλιοθήκες παγκοσμίως συμπεριλαμβανόμενης και της Βιβλιοθήκης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα λίγα για το για ποιο λόγο πρέπει όλοι να παρουσιαστούν στο Quill Compendium. Ευχαριστούμε για... πάρα πολύ, Δέσποινα, τα είπες καταπληκτικά και Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας ως ε, καλεσμένο της βραδιάς τον αγαπητό μας κύριο Θεόδωρο Δάλμαρη, για τον οποίο καταρχήν είναι πάρα πολλά αυτά που θα θέλαμε να πούμε, αλλά ο χρόνος πάντα περιορίζει, οπότε θα δώσουμε το υπέροχό μας καλωσόρισμα, την αγάπη μας, γιατί είναι πάντοτε μαζί μας συνοδοιπόρος σε όλα τα project που κάνουμε και τον θεωρούμε, πολύ μεγάλο σύμμαχό μας. Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Συμβούλων στο Advisory Board του Writers Capital Foundation και θα ακούσουμε ένα μικρό βιογραφικό, ένα δείγμα από όλα αυτά τα υπέροχα που έχει κάνει από την αγαπητή του σύζυγο, κυρία Δέσποινα Δάλμαρη. Ευχαριστώ, με κολακεύετε <laughs> και δεν είμαι συνηθισμένος να το αποκαλύπτω αυτό. Πάντω τώρα δεν μπορώ παρά να πω ευχαριστώ. Οπότε θα σα διαβάσω λίγα λόγια για το Θόδωρο Δάλμαρη. Γεννήθηκε στο Θάνα Τριπόλεο και σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Εργάστηκε επί 15 χρόνια ω ιδιοκτήτη φροντιστηρίων και στη συνέχεια τον κέρδισε η επιχειρηματική δράση υπήρξε συνεκδότη των μηνιαίων κοινωνικών και πολιτικών επιθεωρήσεων προ Ανατολισμή και πολιτικό κριτήριο. Δημιούργησε επιχειρήσει με πανελλήνια και παγκόσμια εμβέλεια. Είναι παντρεμένος με τη δέσπονα Ρίζογλου, δηλαδή εμένα, <laughs> και απέκτησαν τρία παιδιά και έξι εγγόνια. Um, άρχισε να συγγραφεί από το 2015 Απαντώντα τα αδιέξοδα τη Ελλάδα και του κόσμου, έχει πάρει μέρο σε πανελλήνιους και διεθνεί ποιητικού διαγωνισμού και έχει βραβευθεί με δέκα πρώτα και εκτό συναγωνισμού βραβεία. Τα έργα του, οι ποιητικέ συλλογέ, προμηθεύσει, Ο στην Ελευθερία στην Ελλάδα και στην Οικομένη, μεταφρασμένο στα αγγλικά και μελοποιημένο, γυναίκα. Το πρώτο όντου σύμπαντο και η πρώτη δεσμό τη, ηθικό συνεχέ χωροχρόνο, και ημερόπη και το υποέκδοση ποιητική συλλογή προσευχή στον εντός μου, μου ενδυνάμει Θεό του φωτός. Και το πεζό, συνολικά πέρι το, του 15.000 στίχους και το πεζό δυστυχία ή ευτυχία να είσαι Έλληνας. Αυτά τα λίγα για το Θόδωρο. Πραγματικά είναι λίγα, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη στην οικογένεια, στην κοινωνία, στον άνθρωπο, αν μη τι άλλο. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε συνοδοιπόροι μέσα στα λογοτεχνικά δρόμενα και αγαπητέ μας κύριε Θεόδωρε, αγαπητέ μας Θεόδωρε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το πανόραμα, πώς βρεθήκαμε, πώς σας αρέσει ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μας μεταλαμπαδεύσετε. Με χαρά θα σας ακούσουμε. Εννοείται και να σας... Ε... Ναι, πώς βρέθηκε στο πανόραμα. Α, ε, πώς βρέθηκα στο πανόραμα. Ε, με κατέκτησαν δύο, μία μάλλον βασικά, γυναίκα, δυνατή, ελκυστική και αφοπλιστική. Η Ειρήνη. Για μένα το Δεν χρειαζόταν να πει πολλά λόγια. Ακτινοβολούσε εκείνον που ένιωθε και αφόπλιζε. Το δέχτηκα. Και στη συνέχεια δεν έχω παρά να εκφράζω θαυμασμό. Θαυμασμό για την ίδια θαυμασμό για τον πρόεδρο τον Πρίθ Νάμπια, θαυμασμό για όλους τους ανθρώπους οι, οποίες, οι οποίοι, οι στοιχίζονται ε, σε αυτή την ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, οι οποίοι έχουν πράγματι να προσφέρουν πολλά σε μια περίοδο ανομβρίας, ξηρασίας και θανάτου. Έτσι βλέπω εγώ τον κόσμο και μέσα από αυτή την αντίληψη προσκαλώ τους πάντες όσοι νιώθουν όρθιοι και θέλουν να συνεχίζει αυτό το θαύμα της ανθρώπινης ζωής να στοιχηθούν πίσω μέσα στις γραμμές τέτοιων προσπαθειών και μία από αυτή είναι η σημερινή παρέα μας. Πραγματικά έτσι θέλω να το σκεφτόμαστε ότι είμαστε μια παρέα εμείς ε, το λέμε και όλα στην οικογένεια της, ε, του οργανισμού Writers Capital και όλοι μαζί μια αλυσίδα αγάπης και αλληλεγγύης για να φέρουμε όσο μπορούμε πιο κοντά μας περισσότερους ανθρώπους να δώσουμε αυτό το υπέροχο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Θεόδωρε που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι. Πολύ συναρπαστικό ταξίδι. Ε, είναι το όμορφο κομμάτι αλλά από πίσω υπάρχει πολλή δουλειά και στον καθένα από όλους εμάς και εσάς που έχετε δώσει την ψυχή σας μέχρι να φτάσετε στο σημείο να το αποδώσετε στο χαρτί με την πένα σας. Συγχαρητήρια θερμά, συγχαρητήρια. Ε, πράγματι το ταξίδι αυτό δεν είναι απλώς συναρπαστικό, δεν είναι θαυμαστό ταξίδι, είναι το υπερταξίδι το συμπαντικό υπερταξίδι, δεν υπάρχει κατά τη δική μου γνώμη άλλο πλάσμα μέσα, πάνω στη φύση και μέσα στο απέραντο σύμπαν πιο ψηλά από αυτό το ε, πλάσμα που λέμε άνθρωπο. Ένα πλάσμα που διαφέρει από όλα τα άλλα πλάσματα της φύσης και του σύμπαντος γιατί αυτό είναι διαθέτει αυτό που λέμε η ελεύθερη βούληση. Δηλαδή έχει την δυνατότητα να αντιστρατεύεται τον δημιουργό του, να προσπαθεί να γίνει σοχός, να, να οθήσει τα όρια των δυνατοτήτων του έως το άπειρο και να χτυπηθεί με τον δημιουργό. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή χτυπιέται με τον δημιουργό, αλλά χτυπιέται ο άνθρωπος ο οποίος υβρίζει και τον εαυτόν του και τον δημιουργό. Οι άνθρωποι οι οποίοι στοιχίζονται σε αυτή την προσπάθεια είναι οι αντίπαλοι. Είναι ο άλλος πόλος του διπόλου, είναι ο πόλος του καλού, γιατί κάθε πλάσμα και ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από, είναι, ε, 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 χαρακτηρίζεται από δύο πόλους, όπως ακριβώς και όλα τα όντα της φύσης. Στον, είναι, 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 είναι όντα που χαρακτηρίζονται από το λεγόμενο διηγικό χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή παλεύει ο ένας πόλος εναντίον του άλλου, φαίνεται ότι υπηρεσχύει ο πόλος του καλού και η ανθρωπότητα ε, αγωνιά να κρατηθεί, να μην βγει από την τροχιά της και καταστραφεί. Πολύ, πολύ σημαντικά όσα, όλα όσα μας είπατε, πραγματικά. Τα κρατάμε αυτή τη στιγμή ως φυλαχτό και προχωράμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους να μας πουν δύο λόγια για το θέμα της φωτιάς. Και ξεκινώ από την Νούλη Τσαγκαράκη, επίσης αγαπημένη συνοδοιπόρο, επίσης ε, συντάκτρια του Writers Edition Magazine στη στήλη Culture και ε, είναι η, η ειδική των δημοσίων σχέσεων στην Πανελλήνια Ένωση Λόγω μεταξύ πολλών άλλων τίτλων που επίσης έχει ε, και κοσμούν το βιογραφικό της, αλλά για μας είναι η αγαπημένη μας Νούλη. Νούλη μου, να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να σε ακούσουμε. Καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ε, τι να πω, είπες τόσα πολύ όμορφα και κουλάκευτικά πράγματα για μένα. Ε, θα προσθέσω μόνο ότι από όλου αυτούς τους τίτλους, αυτό που έχω κρατήσει βαθιά με στην καρδιά μου, ήταν όταν με χαρακτηρίσε το Writer's Capital Foundation, όταν με χαρακτηρίσε Literacy Visionaster. Αυτό το οραματίστρια πραγματικά ήταν σαν να διάβασε την ψυχοσύνθεσή μου, γιατί στην ουσία αυτό είμαι. Μία γυναίκα που οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο ανθρωπιάς και πολιτισμού κόντρα σε όλες τις αδειξιότητες και τα ρεύματα των συμφερόντων που αυτή τη στιγμή δείχνουν να επικρατούν. Όπως η αισιοδοξία δεν πρέπει ποτέ να μας εγκαταλείπει και η μάχη για κάθε τι καλό. Α, αυτό α... το χαμόγελο είναι επίσης που ξεχωρίζει. Αυτό δυστυχώς δεν αποτελεί τίτλο, αλλά είναι ένα αυταπόδεικτο δείγμα αυτής της τεράστιας αισιοδοξία και της δύναμης που έχεις μέσα σου. Είναι τόσο όμορφη η ζωή που είναι κρίμα να την περνάμε χωρίς να την ζούμε. Ναι. Γιατί τη θεωρώ ένα πολύ μεγάλο δώρο που μας έχει δοθεί και που πρέπει να το αξιοποιούμε στο έπακρο όχι εγωιστικά, αλλά συλλογικά, γιατί εγώ, όπως με ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά, είμαι του συλλογικού και απευθάνομαι κάθε τι που είναι, ατο... όχι ατομικό, ατομικιστικό όμως. Πολύ σωστά. Γι' αυτό άλλωστε είσαι και στην παρέα μας. Γιατί <laughs> ακριβώ ακολουθούμε το ίδιο σκεπτικό <laughs> όλοι και νομίζω ότι έχουμε <laughs> δέσει πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Αυτό Ενούλοι είναι μου... Ακριβώς, ναι. Αυτό το όραμα. Αυτό ένα... το όραμα όραμα που θα προάγει τον πολιτισμό, που θα προάγει τις κοινωνικές αξίες, που θα προάγει το εμείς. Άλλωστε, το ένας από εμά με έχει χαρακτηρίσει. Να είμαστε ένας από όλους. Αυτό ακριβώς πήγα να πω, ότι είναι το μότο σου, το ένας είναι από εμά. Είναι, είναι της νουλής το, το βιβλίο που έχει βάλει και φέτος για τα, ως ναι. υποψηφιότητα για τα χρυσά βραβεία βιβλίου. Ελπίζουμε τα καλύτερα, στο ευχόμαστε γιατί το αξίζει και αξίζει αυτό. και σε σένα πραγματικά. Ε, και πιο πολύ και αυτό ότι είναι η ιδέα αυτή που λες του αλτροισμού, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς ε, και εσύ. θέλουμε εσύ. να το ακούσουν και λίγο περισσότεροι εσύ. αυτό όσο γίνεται περισσότεροι. Πρέπει να ξαναγίνουμε μια αλυσίδα, έχει, πολύ... έχει διαραγεί αυτή η αλυσίδα. Mm -hmm. Πρέπει να ξαναγίνουμε όμως μια αλυσίδα γιατί ο καθένας έχει ανάγκη τον άλλον. Απόλυτα σωστό. Άλλωστε αυτό είναι, και το, αυτό είναι και το πανόραμα, έτσι. Η αλυσίδα που μας δένει πιο κοντά και περιμένουμε πώς και πώς να έρθει κάθε χρόνο, πέρα από τη σκληρή δουλειά που, που υπάρχει πίσω, υπάρχουν αυτές οι όμορφες, όπως τώρα, καλή ώρα, στιγμές, που λες, α, χαλάλι του, χαλάλι, ο κόπος, χαλάλι, τα ξενύχτια, ε, όλη, όλη αυτή η προσπάθεια, γιατί έχουμε έρθει ο ένα τόσο κοντά στον άλλον, και μαθαίνουμε ο ένα από τον άλλο. Γινόμαστε καλύτεροι. Τι στιγμέ τη απόλαυση. Τώρα είναι μια στιγμή Συστά. απόλαυση. <laughs> πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οι στιγμές απόλαψης. Ε, τώρα θέλεις να πω ένα ποίημα? Μπορείς να πεις και το ποίημα, βεβαίως. Ωραία, μπορώ να πω το ποίημα με το οποίο συμμετέχω κιόλα. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. <laughs> Όποιο θέλεις εσύ. Ωραία, να πω τον Προμηθέα, λοιπόν. Τέλεια. <clears throat> ε, είναι ο τίτλος. Αχ, παράτολμε και ονειροπόλε προμηθέα. Φλόγα ήσουν και φλόγα πρόσφερε. Δίχω να σκεφτεί πω μικρά και άνοα παιδιά οι άνθρωποι χρήζουν διαρκού εκπαίδευση για να μπορούν να υποτάσσουν πάθη και κακόβουλα ορμέμφυτα. Χιλιοβασανισμένε προμηθέα, τα δάκρυά μου ενώθηκαν με τα δικά σου, από όταν το πολύτιμο σου δώρο εκπίπτοντας, μήτε να φωτίζει τον κόσμο, κατόρθωσε να διαφυλάξει τελικά Μήτε την κάθαση την αναγέννηση να φέρει, πάρεξ ασχήμια και θάνατο σκορπά. Άκου προμηθέα, άκου τις συμμογέ, πληθαίνουν σπαρακτικά οι για του θεού, για τι αξίε, για την αλήθεια, την ομορφιά, την ελπίδα, τη χαρά, την αγάπη, την ελευθερία, το περιβάλλον. Όλα όσα καθημερινά αφανίζονται από ανώσιες πύρινες λέλαπες. Μόνο η έρηδα, η διχόνια και η οργή βασιλεύουν στα πομινάρια του εκπεκτοκότους παραδείσου. Μη μας απαρνήσει, Προμηθέα, άκουμε και βιάσου. Πάρε πίσω το δώρο που γενναιόδωρα πρόσφερες και κράτησε το ασφαλές, όσο η σκέψη μας ασκηθεί τόσο που να μπορεί να συνθέτει ως αντιπροσώπευες, όσο του καταφέρουμε να συνδεθούμε ξανά με το σύμπαν, τη γνώση, την αλήθεια, όσο του οι καρδιές μας γλυκάνουν τόσο που να χωρούν το εμεί αγάπης, της προσφοράς, του νιαξίματος. Όσο το αποκτήσουμε τη μεγαλοψυχία να αντιγυρίζουμε στις κοινότητε των χαρισμάτων μας τα τάλαντα, ομορφαίνοντας την πλάση, δημιουργώντας απ' την αρχή την εδέμ που απεμπολίσαμε. Όσο ότου οι ψυχές μας κατορθώσουν να αντανακλούν το φως που μας χάρισες και χτίσουμε ξανά τους βομούς που γκρεμίσαμε. Όσο ότου αρχίσουμε να σε υμνούμε και πάλι δόξα και τιμή στον Προμηθέα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστήρια, Εξαιρετικό. Μας, ε, μας ταξίδεψες. <laughs> μας ταξίδεψες στη μυθολογία, στον πυρήνα. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο ποίημα. Τι να πω. Κάθε τύπ δικό σου ξέρεις πολύ καλά πόσο μ' αρέσει. Δεν χρειάζεται να το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φράβο, ευχαριστούμε. <laughs> Και εμείς θερμά. Ε, και θα πάω τώρα σε, στον τομέα της εκπαίδευσης, σε έναν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό, ποιητή, συγγραφέα και εξαιρετικό φίλο, που επίσης είναι καιρό μαζί μας στο πανόραμα και στις δράσεις μας και βραβευμένος επίσης από το Writers' Capital, τον αγαπητό Γιώργο Κατσανάκη. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Δεν έχουμε τη χαρά να σε έχουμε συχνά σε live και είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που πραγματικά κατάφερες και ήρθες μαζί μας. Το μικρόφωνο, αν μπορείς να το ανοίξεις, δεν ξέρω. Τώρα? Ωραία, τέλεια. Καλώς τον. Μεγάλη μου χαρά που είμαι κοντά σας. Όλα ξεκινήσανε με, από την ειρήνη, από μία πρόσκληση. Ε, αυτός ο πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο έτσι, αφήγημα ψυχής θα το έλεγα το οποίο ε, έχει ανταπόκριση σε όλη την ανθρωπότητα και βλέπουμε αυτή τη χαρά της συμμετοχής σε όλα τα μέρη του πλανήτη μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια ιδιαίτερη χαρά και νομίζω αυτό έχει να κάνει και ακριβώς με αυτό το θέμα μας που έχουμε με τη φωτιά, με τη σπίθα, το πώς γεννιέται η φωτιά είναι ένα φαινόμενο είναι οπτικό, αλλά είναι και κάτι αόρατο, κάτι που υπάρχει μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας. Και αυτό είναι το διακύβευμα του ανθρώπου, να μπορέσει αυτό να το προστατεύσει, να το διατηρήσει και να το μεταλαμπαδεύσει. Γιατί δεν είναι εύκολο, πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ίδιο μας τον εαυτό και κυρίως είναι στην εποχή τη δύσκολη να πάρουμε τις δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να μην μας βολεύουν. Γιατί είναι εύκολο κανείς να κάνει μεγάλε διακηρύξει, αλλά στο ατομικό του το μικρό επίπεδο πρέπει αυτό να το κάνει πράξη, να βοηθάει τον κόσμο, να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει η ψυχή στην καλύτερη της εκδοχή. Και νομίζω αυτή η σκοπή του, του Writers Capital είναι αυτό που μπορεί να ενσαρκώσει ένα κίνημα ανθρώπων που μπορεί να αυτό να το προχωρήσουν λίγο παραπέρα. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που μπορώ και συμμετέχω. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πράγματι πάρα πολύ για αυτή τη χαρά που μου και τη δυνατότητα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαι μαζί μας και περιμένουμε και περισσότερα όμορφα πράγματα να κάνουμε μαζί. Ξέρω ότι ο χρόνος σου είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Τι ακριβώς διδάσκεις, πες για να σε ακούσει και ο κόσμος. Ε, τώρα έχει αλλάξει κάτι στη... Δεν διδάσκω, είμαι πλέον στο Δήμο του Αιγείου. Α, πολύ γραφή... ωραία και είμαστε, είναι το λέγεται αυτοτελές γραφείο διοικητικής βοήθειας και έχει να κάνει με τη βοήθεια στον κόσμο που δεν μπορεί να βγάλει άκρη πολλές φορές με τις υπηρεσίε, που χρειάζεται ένα μικρό ή ένα μεγάλο ανάλογα πώς το νιώθει και πώς το βλέπει κανείς που θέλει μια βοήθεια να του λυθούν κάπου στα χέρια σε κάποια πράγματα. Μπορεί αυτό το πράγμα να ήταν κάτι πραγματικό ή μπορεί να είναι κάτι φαντασιακό, κάτι που νομίζει ο καθένας που δικαιούται ή που το έχει ανάγκη ή που δεν το έχει. Εν πάση περιπτώσει, η βοήθεια που είναι να προσφέρει ε, αυτό είναι το πιο πολύτιμο, όταν το βλέπει στον άλλον να φεύγει με, μια, με ένα χαμόγελο ή με μια διάθεση ότι είπε αυτό που θέλει να πει, που είναι η πραγματικότητα τη ζωή του. Και να βρει ένα χέρι έτσι στήριξη και μια βοήθεια. Εξίσου πολύτιμο και οπωσδήποτε να βοηθά την κοινωνία, το, τον συνάνθρωπο, Εί είσαι πλέον από άλλο πόστο, από άλλο μετερίζει αλλά στην ουσία πάλι ταγμένος στη βοήθεια το... της κοινωνίας. <σταμάτας>, ναι, ναι, ναι. <laughs> πραγματικά, δεν θα σταματάμε λέει, να βοηθάμε ούτως ή άλλως, από όποιο, από όποιο okay. πόστο και να ε, έτσι... Αν είναι, αν είναι αυτό που θα δώσεις, έτσι, ένα μικρό μέρος έχει μια προσδοκία να πάρεις. Αν δεν δώσεις, αν δεν απλώσεις το χέρι σου, δεν θα πάρεις ποτέ τίποτα. Πολύ σωστά και νομίζω ότι είναι, είναι κάτι που πραγματικά θα ήταν ωραίο να να υπάρχει παντού μια βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν κάποια πράγματα, να υπάρχει ένας δάσκαλος εντός εισαγωγικών να τους κατευθύνει, ένα χέρι βοηθείας. <laughs> πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ε, να μας πεις αν κάνεις κάτι τώρα τελευταία, αν γράφεις, αν συνεχίζεις, αν γράφεις κάποιο βιβλίο. Κάτι μου έλεγε στις προάλλες. Ναι. Δεν ξέρω έχω... αν το έχεις ολοκληρώσει, έχω... αν έχεις προλάβει. Ναι, και θα πρέπει να δούμε πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί, μια έκδοση, πρέπει μέσα στη χρονιά να τα ολοκληρώσουμε, να τα μαζέψουμε κάπου. ιδιαίτερη χαρά. Ποίηματα? ναι, ναι, ποίηματα. Α, υπέροχα. Το περιμένω πώς και πώς, γιατί μου το είχε ήδη πει και λέω να δω πότε θα βρει το χρόνο. Ά, Ο το, το χρόνο να, να, το κάνουμε. <laughs> με το καλό, με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Θα επανέλθω ε, σε σένα με, Έτσι, αν μας επιτρέψει και ο χρόνος. Χάρηκα πάρα πολύ που μα ήρθε. Yeah, και yeah, θα yeah, προχωρήσω, yeah. ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα προχωρήσω σε μία άλλη κοπέλα ε, της παρέας μας σήμερα, που είναι η Χρίσα Χαραλαμπίδου, η οποία είναι ένα πολύ τάλαντο πλάσμα, πολύ αγαπημένο. Με, μας είναι επίσης αγαπημένη συνοδοιπόρος, πολύ βραβευμένη και κυρίως βραβευμένη, αν θυμάμαι καλά χρήσα μου, στο Πανόραμα Arts. Πες μας τα καλύτερα που τα ξέρεις και τα θυμάσαι. Καλησπέρα σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για αυτή την, την Ε, και πάντα θα σε ευχαριστώ η Ειρήνη γιατί ήσουν πραγματικά αυτή που με εισήγαγε έτσι σε αυτή την ε, παρέα ε, ελπίζοντας ένα πράγμα θα πω ότι αυτές οι σκησούλες που έχουμε μέσα μας να γίνουν έτσι φωτιά για έναν δικαιότερο κόσμο, έναν καλύτερο κόσμο ε, για όλους τους ε, ε, ανθρώπους. Ε, πραγματικά πέρσι έτσι, μου είχατε χαρίσει το βραβείο της Μισοπιακτίας που είχα γράψει. Γράφω από μυθή, κλίματα, έχω πολλά αδηγήματα, παραμύθια, δεν έχω τολμήσει να δώσω παρά μόνο σε ομαδικές δόσεις σε κάποιες παιχνίδες που είχαν φτιαχνιστεί κάποιες παιχνίδες. έτσι σαν να σε ομαδικές δόσεις μετά από διαγωνισμούς. Έχω Νομίζω ότι έχει έρθει στον πιο κατάλληλο χώρο. Σιγά σιγά αυτές τις στίβες, να αρχίσουμε τις ξεδιαλύνεις και να αρχίσουμε να τα φτιάχνουμε όμορφα τι ωραία που θα μπορούμε να τα κάνουμε βιβλία, να τα δει και ο κόσμος και να μην σου μείνουν εκεί στις τύβες και στα συρτάρια, έτσι, <laughs> γιατί πραγματικά αυτό που κάνεις και που γράφεις και που ζωγραφίζεις και που πραγματικά, ε, τι να πω, πίσω από όλο αυτό που κάνεις είναι πολύ βαθιά φιλοσοφική σκέψη, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, μου λες, μου χαρίσατε το βραβείο, δεν το χαρίσαμε, το κέρδισες. Αυτό θέλω να πω. Είσαι, απλά... Η σύνδεσή μας δεν είναι πάρα πολύ καλή. Σε ακούμε λίγο, ε, τουλάχιστον εγώ σε ακούω λίγο κομματιαστά, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα αυτά που μου λες και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ε, ήθελα να πω κάτι, μπορώ. Βέβαια, δεν... συνέχισε. Να, ναι, δεν, δεν θα χρησιμοποιήσω το φυτικό, γιατί το μιλάμε στον ενικό, έτσι. Είμαστε... Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Καθίστηκα ναι. ε, με την μέλη ε, ναι, και την ευχαριστώ για αυτό. Δηλαδή σε πολλά σημεία ηχούσε η έσω φωνή μου. Ε, και μάλιστα ένα κομμάτι από το ποίημα που έχω γράψει έχει σχέση με τον Προμηθέ. Και λέω, ε, είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Εγώ βέβαια που τα έχω ακούσει και τα έχω δει το ήξερα, αλλά ήθελα να, να φανεί ούτως ούτε η σύνδεση. Το προσεγγίζω. Ε, αλλά στην ουσία το ίδιο. Μηνυματικά έτσι... Το υπέροχο, υπέροχο. Σε ακούμε, χρήσα μου. Α, να σας το διαβάσω. Να σας Βέβαια. διαβάσω. Βέβαια, εννοείται. Σε περιμένουμε. Μια σπίθα στο όνειρο ή κυνηγώντα την ουτοπία. Δεν άντεξαν τα ράματα, διεράγησαν. Σφαδάζουν στον κόρφο σαν παιδί που ζητά γάλα, που κρυώνει πονάνε σαν αιώνιοι κολλική ζωή. Ουρλιάζουν σπεύσε, μα τα γόνατα αδύναμα και ο νους από προσανατολισμένος, σαν σε Δεν ξέρει που να στρέψει, λίγο μπροστά, λίγο γυρτά, σαν τα πρώτα σου βήματα. Μα τώρα, ροζιασμένα από τυπώματα, δίχως το χαμόγελο της υπεροχής για το κατόρθωμα. Μόνο θλίψη. Θλίψη αποχωρισμού των σπουδαίων, σπινθυροβόλων και όμορφων βηματισμών σου. Θρύψη που νιώθεις παιδί χωρίς καραμέλα να χορεύει στο στόμα σου, να φουσκώνει τα μαγουλά σου. Θρύψη που άλλη εικόνα, άλλο το νιώθω. Θρύψη για την ελπίδα που δεν θες να φτερουγήσει μακριά σου. Θρύψη για το αύριο που δεν έχει την απροσμένη, μα μόνο τη μία, τη μοναδική γνώση, την αιώνια πορεία του ανθρώπου. Γι' αυτό αφήστε με μόνοι μου σας παρακαλώ. Μη μου φορτώνετε προσδοκίες, δεν τις αντέχω. Αφήστε με στα δικά μου παραμύθια. Αυτά που πλέκω με βέλη της δικής μου φαρέτρας, που υφαίνω στις γωνιές του μικρό κοσμού μου. Είναι ωραία τα παραμύθια μου, να το ξέρετε. Έχει φως, άπλετο φως στο σκοτάδι μου. Και έχω και μια ελπίδα που δεν λέει να γεράσει. Πρωταγωνιστή στα, σκ, στα κλειστά μου βλέφαρα. Και μια φωτιά ζεσταίνει τα ονείρατά μου. Σήμερα έζησα σε ένα άλλο παραμύθι. Από ποιόνι έγινα βασίλισσα. Στη λευκή μου υπεροχή διεκδίκησα τη χαμένη μου κίνηση. Έξω από τη σκακέρα σα. Λεύτερα δακρυσμένη από το αίμα της πέρα όχθης. Είναι κανείς εδώ. Έφερα σχέδιο κίνησης. Ακούει κανείς. Η ελπίδα μου στο παραμύθι μου. Ίσως ναι. Μαζί να συνεχίσουμε. Και με αυτό το ανεξήγητο τρέμουλο φλόγα στην καρδιά. Αφήστε μου ένα μετήκασμα. Δικό μου. Να αγκαλιάσω ένα παιδί στη Γάζα και επίκληση. Προμηθέα, γε του Τιτάνα και της κόρης του ωκεανού. κλέψε από τους θεούς τη απληστίας τη φωτιά. Στείλε τις σπίθες από τον τροχό του ήλιου να ζεστάνει ξανά τις καρδιές των ανθρώπων που ζώθηκαν το κουτί της Πανδώρας και στέλνουν στο γιο του Τυφώνα και τη Έχιδνα στον Κέρδερο παιδικές ψυχές, μανάδες με το γάλα ζεστό στο, στο στήθος. Στείλε τη φωτιά και κάψε τις άρπιες που πετούν πάνω από τις λωρίδες της γης, κλέβοντας τη μισή μπουκιά από πεινασμένα παιδιά. Στείλε φωτιά και κάψε τη σκύλα και τη χάριβδη, που συνθλίβουν και το τελευταίο λουλούδι που προβάλλει τα ερήπια. Στείλε μια δάδα φως στα χαμένα βλέμματά μας, που δεν βλεφαρίζουν πια στον όλεθρο. Στείλε μια σπίθα μέσα μας, να φτερουγήσει η ελπίδα, να γίνει φωνή, να γίνει κραυγή, να γίνει φως. Να γίνει ξημέρο. Αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Συγχαρητήρια, Χρύσα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, εσύ που το έχεις και πολύ με τη ζωγραφική και τα πινέλα, σαν να μας το ζωγράφισες και πραγματικά μας πήγες πολύ μακριά και πολύ μέσα μας. Μια σπίθα φωτιάς, φωτός, μια σπίθα ελπίδας. Υπέροχο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και χρήσα μου, θα πάω τώρα, θα πάω πάλι σε έναν κύριο, τον αγαπημένο μας Γιώργο Σαρδέλη, ο οποίος είναι επίσης από εκπαιδευτικό κομμάτι, οικονομολόγος και όχι μόνο. Γιώργο μου, είσαι πολλά και εσύ πράγματα, έχεις πάρα πολλούς τίτλους. Εκείνο που θα σταθώ το τελευταίο είναι ότι είσαι μέλος του οργανισμού μας executive member και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και επίσης είσαι και στην ομάδα του Quill Compendium. Καλώς τον, οπωσδήποτε αγαπημένος φίλος και θέλουμε να σε ακούσουμε τι θέλεις να μας πεις σχετικά με το θέμα ή με το πανόραμα γενικά. Ε, αν αρχίσω να μιλάω δεν θα σταματήσω. Οπότε, <laughs> θα μα πει τότε. Θα μας πεις τότε ε, για το θέμα το φετινό, τη φωτιά. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ ε, όλους τον επίδημο καλεσμένο τον κύριο Δάλμαρη τη σύζυγο του που μας ενημέρωσε αυτά τα οποία και εγώ γνώριζα τέλο πάντων και όλοι γνωρίζαμε. Και φυσικά όλου του αξιόλογους, λογοτέχνε, ποιητέ, συγγραφεί εν εγώ ασχολούμαι, ασχολούμαι με 45 χρόνια με του αριθμού. Ε, αλλά είχα ω αντίβαρο το να ξεκουράζω το μυαλό μου την ποιήση, και τα μεταφυσικά. Ε, μια και μεταφυσικά, οι δύο κυρίες είπαν για τον Προμηθέα. Ήδη το βιβλίο που είχα ένα όνειρο να το γράψω, το τελείωσα. Αναφέρεται στην, στα μεταφυσικά, παραψυχολογία, για τον συνθετικό κόσμο του ανθρώπου, για, τον, για το εγώ μας, η αυτογνωσία και τα λοιπά. Δηλαδή είναι δοκίμια διάφορα. Ε, και είναι, θα έλεγα, ένα channeling, <συσχελίδι> <συσχελίδι> ένα υπερβατικό ταξίδι, όπως λέω, στο υπερπέραν. Ε, θα το εκδώσουμε φέτος αυτό. <συσχελίδι> <συσχελίδι> Τώρα, Υπέροχα να... Γιώργο, μου το περιμένουμε πώ και πώ. Η αλήθεια είναι να το δούμε αυτό. Μου έχει μιλήσει για το συγκεκριμένο. Το θεωρώ ότι θα είναι κόσμημα και ότι θα πρέπει να το διαβάσουν πάρα πολύ, γιατί θα του βοηθήσει μέσα στο σκοτάδι να βρουν το φω στο τούνελ. Επειδή από μωρό ε, κατάλαβα κάτι ιδιαίτερο μέσα μου, ε, άρχισα να τον δουλεύω μετά τα 26 μου περισσότερο. Ε, και από εκεί, ας πούμε, είδα ότι η φύση δίνει όρου δώρα. Το θέμα είναι να τα εντοπίσω ο Αθένας μας και να δει για ποιο σκοπό είναι στη γη. Αυτό που λέω πάντα, όταν κάνω αυτογνωσία, να βρούμε το σκοπό μας επί γης. Αν δεν το βρούμε, χαθήκαμε. Στο τούνελ, το, όχι με το φως, χωρίς το φως. Εν πάση περιπτώσει, η, η ποιήση για μένα με κάνει να ταξιδεύω και συμφώνω με τον Γιώργο, τον αγαπητό Γιώργο και με τον κύριο Θόδωρο, γιατί και εγώ κοινωνικό θέμα, κοινωνικά θέματα γράφω. Ε, για την ειρήνη και για πολλά πράγματα. Και μια και ανέφερα την ειρήνη να πω και ότι εσύ με μοιήσεις τον να έρθω κοντά σας. Και στη συνέχεια ο Πρόεδρος. Οπότε ειρήνη μου, ευγνώμη. ευγνώμη Εγώ γιατί... είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την υπέροχη παρέα γιατί βλέπετε ότι έχουμε όλοι έναν κοινό παρονομαστή. Τι είπες εσύ είπε στο φως, το είπε η Νούλη, το είπε η Χρύσα, το είπε ο Γιώργος, το είπε ο, ο, Θεόδωρος, να μην μιλάω στο πληθυντικό. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην μας δένει. Γι' αυτό εγώ πήρα τον πρωμηθέα της κυρίας Χρύσας και της κυρίας Νούλης, της Χρύσας και της Νούλης, και το έκανα αυτό το βιβλίο, τόσο Το εγώ. οποίο νομίζω ότι πάνω από δέκα βιβλία δεν πρέπει να έχουν βγει θα το περιμένουμε με χαρά, να το διαβάσουμε, να το αγκαλιάσουμε Μέχρι και να για... το προωθήσουμε. Μέχρι για την πέμπτη διάσταση γράφω μέσα, οπότε όποιος γνωρίζει από αυτά τα θέματα. Θα μας τα θα... μάθεις όλα εσύ. Ε, ξέρουμε okay, yeah. bits and pieces που λένε, εδώ και εκεί πραγματάκια. Εντάξει, και, με την αυτομορφωσία αλλά... που, που κάνω σε κάποιες ομάδες, mm -hmm. ε, εκεί αναφέρομαι γιατί θέλω ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος. Ε, και όπως λέει ο Καζαντζάκης έλεγε αστραπή, εγώ λέω ότι η ζωή μας έχει τρία γράμματα και είναι στιγμές. Λοιπόν, έγραψα κι εγώ ένα ποίημα, αλλά δεν μπορώ να συγκριθώ με τους προηγούμενους. Εδώ καταθέτουμε ψυχή, Γιώργο μου, και εσύ το ξέρεις το έχει και τίτλο βιβλίου σου. Κατάθεση Εντάξει. ψυχής. Οπότε θα καταθέσεις το υπέροχο ποίημά σου που ξέρουμε όλοι ότι είναι καταπληκτικό. Ό,τι θέλεις να ρωτήσεις, καλύτερα να ρωτήσεις την Ούλη, η οποία τα ξέρει όλα, μέχρι και να για μένα, γιατί <laughs> χωρίς την Ούλη δεν έκανα κανένα καν, μία παρουσίαση. Επίσημη, για πρώτη παρουσίαση. Έτσι. Λοιπόν, σε ακούμε Γιώργο μου. Λοιπόν, το ποίημα έχει τίτλο «Σπίθα Φωτός» άγχος, συγκαιρίε, προβλήματα σωρό. Παλεύουμε με τον ίδιο μες τον εαυτό. Από άγνοια, απόγνωση, μοναξιά, ολιμερίς βουλιάζουμε στα βαθιά. Γκρίζο και μαύρο, μάτια δακρυσμένα, ελπίδες που σβήνουν και όνειρα χαμένα. Καμιά προσπάθεια αγώνας για ζωή, ανθρώπινος πόνος, κλαίει η ψυχή. Ασίγα στο πάθος αυτοκαταστροφής, ορφάνια της άρκας εκλυπαρεί, η φάδη ψυχή, ανάσταση ζωής κατερεί. Περιστρεφόμαστε σαν να είμαστε σπουδαίοι, πολλοί ξέρει, μα κανένας δεν μας θέει. Περιστρεφόμαστε για να βλεπόμαστε, το ύπνο του δικαίου να κοιμόμαστε. Έκανες λάθη άνθρωπε, σιώπα, μίλες πολλά. Οι άνθρωποι στις σου μιλούν σιωπηλά το ανεκτήρο το πάθο σου σιγοκαίει την ψυχή. Μήπως σου θυμίζει γιατί ήρθες στη Όσο ψηλά και να ανεβείς, ματιοπονείς. Όταν δεν μπορείς να δεις τα επιγείς. Λογιών λογιών άνθρωποι σημεία των καιρών, περιπατητές ονείρων και ψεύτικων χρησμών. Όλοι, ερχόμαστε για κάποιο σκοπό. Αγάπη να προσφέρουμε στον κόσμο αυτό. Ο λυσμός δεν φέρνει ευτυχία. Αξίες και αρετές θέλει κοινωνία. Άνθρωπο, ξέχνα το χθες και κάνει νέα αρχή. Δώσε αγάπη, δώσε ελπίδα, δώσε ζωή. Μπορεί να πονέσεις, να κλάψεις, να σταυρωθείς. Γίνεσαι ο της ελπίδας, θα λυτρωθείς. Μια σπίθα φωτός είναι αρκετή να φέρει ευτυχία στη γη όμως ο κόσμος να φτιάξουμε από την αρχή, κάθε αυγή να ροδίζει νέα ανατολή. Μπράβο Γιώργο, συγχαρητήρια. Πραγματικά μια σπίθα φωτός χρειαζόμαστε όλοι, αυτό που αποζητούμε, αυτό που ελπίζουμε να γινόμαστε μέσα από τα γραπτά μας, μέσα από αυτή την υπέροχη αλυσίδα που δημιουργούμε. Και αν μη τι άλλο, όλα αυτά που μας είπες είναι αποστάγματα ψυχής και επίσης αποστάγματα ε, όλων αυτών των συνεδριών που έχεις κάνει, αυτογνωσίας και life coaching για να βοηθήσεις το, τον συνάνθρωπο. Μέσα από αυτά είμαι σίγουρη πόσο πολύ έχει εμπνευστεί και πόσο βιωματικό βγήκε αυτό το ποίημα. Συγχαρητήρια για την υπέροχη σύνθεσή του. Σε ευχαριστούμε. Εμείς σε ευχαριστούμε. Η αγαπημένη μας δέσποινα θέλει να μιλήσει. Ή μήπως ο Θεόδωρος. Απλώς uh, yeah, ο Θεόδωρος δεν έχει πει το δικό του ποίημα. Α, τον αφήνουμε εγώ, για εγώ ήθελα, μετά. Εγώ ήθελα να πω τα συγχαρητήρια <laughs> για όσους είπαν το ποίημά τους και να τους πω ότι ακούγοντάς τους ένιωσα αισιόδοξο ότι ο, ο κόσμος έχει ελπίδες. Τέτοιοι άνθρωποι, με αυτό το πάθος ψυχής, με αυτή την καθαρότητα πνεύματος, δεν είναι παρά να δείχνουν το δρόμο της σωτηρίας. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερος αγώνας. Το δικό μου ποίημα που θέλω πράγματι να το απαγγείλω γράφτηκε από μία εσωτερική μου παρόρμηση να πω ότι υπάρχουν δύο πολιτισμοί, ο ελληνικός πολιτισμός και ο πολιτισμός της Ανατολής, οι οποίοι είναι χαμένοι στη λύθη του παρελθόντος. Θα πρέπει να τους αναστήσουμε για να μπορέσουν να γίνουν μία δύναμη αυτή τη στιγμή που τους χρειάζεται ο κόσμος, όλος ο κόσμος, η ανθρωπότητα, για να βοηθήσουν την ανάταξή τους αυτό το ποίημα που θέλω να σας απαντήσω, μάλλον ανοίγει, είναι η σπίθα η οποία μπορεί να φωτίσει αυτό το δρόμο που η λύθη πλέον έχει συσκοτήσει. Το ποίημα έχει την ε, τίτλο «Σπίθα που ανάβει τη φωτιά και ο εξ του Άγνη». Ο εξ του Άγνη και υπότιτλο είναι μια άλλη εκδοχή του Απόλλωνα και Δία. Στο νου, ψυχή και στην καρδιά, δύο κόσμοι, μια ουσία. Θα σας διαβάσω το ποίημα με την προσδοκία ότι κάποιοι μπορούν να το ψαρέψουν και να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν την προσπάθεια να φωτιστεί αυτός ο δρόμος που συνδέει αυτού του πολιτισμού, τον πολιτισμό τον ελληνικό με τον πολιτισμό της Ανατολής. Αυτή τη στιγμή που χρειάζεται να φωτιστεί και ο δρόμος της δύση που πεθαίνει και είναι σκοτεινός. Ε, Απαγγέλλω λοιπόν το ποίημά μου. Δύο πόλοι, ένα δίπολο. Ο Έλληνας ο λόγος και ο Άγγνη θεότης Βεδική, ο Ίνδρα και ο Βίτρα. Είναι αδέλφια κοσμικά του Απόλλωνα και Δία. Στο νου, ψυχή και στην καρδιά, δύο κόσμοι μια ουσία. Δύο κόσμοι της Ανατολής και Μεσογέας χώρας. Μάπλεται ο φως ο Έλληνας και κυνηγό τη γνώση. Μόνος για πάντα προσπαθεί σαν σύσυφος το βράχο να ανεβάσει στην κορφή δεν τον μπορεί μονάχος. Τον Προμηθέα σταύρωσε στον Κάφκασο ο Δίας. Τα σπλάχνα του τρώει το πρωί ο αιμοβόρος γήπας. Ρέει το αίμα τάλικο στο παγωμένο χιόνι. Ο Έλλην δεν θανάτωσε το δράκοντα το βίτρα. Σε Δία μεταλλάχτηκε ο φθονερός ο Κρόνος και ως αρχηγέτης πρόσταξε τον Ηρακλή να σπάσει του προμηθέα τα δεσμά, του ανάρμοστου δεσμότη, κάθε ημωγή και αντίσταση για πάντα να φημώσει. Ο Ηρακλής αθέλητα ακύρωσε την πάλι. Οι κρόνοι απόθυσαν τον έρωτα στη λύθη και μείνε η γη ανέραστη, ο σύσυφος μονάχος και ο βράχος να κατρακυλά πριν την κορφή στον πάτο. Η μάνα γη αρρώστησε, όλοι οι πλάσοι, σκυλεύουνε τα ιερά των γενεών τη γνώση, έρμα και ήθη τάρμενα, αλλάζουνε τη ρότα, του καραβιού την όδευση, την πρίμη με την πλώρη. Σβήνουν την άσβεστη φωτιά, του άγνη τη θυσία, του ορατού και αόρατου, δυο κόσμων την μαγεία στις γη στα γάργαρα νερά ποντίσανε τη νίκη. Δεν ρέουνε οι ποταμοί που να γεννούν τη φύση. Κι όμως ανάβει τάγιο ο φως και η φωτιά του άγγνη. Πυρσούς ανάβει και φανούς, η χνηλατή τα σκότη. Ψάχνουν να βρουν του έρωτα αρμούς, της Αθηνάς το δόρι. Νιρβάνες της Ανατολής, τη μεσογεια κόρη, για να συνδέσουν θύπολα την κβαντική την πόλη να βρουν βαθιά στο είναι τους τη διοική μορφή τους να βρουν τι είναι η ζωή τι ήθος, τι νιρβάνα ποιος είναι ο δρόμος ποια η αρχή, η πάλι η ανάγκη, ποια η ελπίδα η όμορφη του θεανθρώπου η μάνα να βρουνε σύνδεση αρμούς παράλληλες οδεύσεις να βρουν στο άγνη τάδιτα τον ίνδρα και τη σπίθα τη γνώση, τη σοφία τους, το λόγο, τη θυσία, την πολιέα Αθηνά, το κάλος, την ανδρία. Να βρουν θαμένου στις αυρούς και τους πυρσούς δυο κόσμων, στις βέδες την θεότητα, Απόλλωνα και Δία, την πανωρέα τη θεά, την κόρη την Αγία, για να ανατάξουν το κακό, το φως της εσπερίας. Να βρουν κοινούς αλγόριθμους και τον κοινό το λόγο, άτμητον και αδιέρετον, τον Ηρακλή, τον Ίντρα, την άμμομη μάνα του Θεού, τη Γία Παναγία, να γεφυρώσουν τάβατα, διχόνια και τη βία. Άγνοι δίας και μορφοποιούν τη γνώση, τους νόμους τους αγέννητους, το χάος και την τάξη, ψάχνουν να βρουν στα αντίθετα τη θεϊκή ουσία τάρις των μέτρων τάπειρων και την ελευθερία. Εκεί που όλα είναι φως και συμβατά στους νόμους, που μένεται αδύρυτη η μάχη και παράγει ήθη και γνώση που δομούν την κοσμική την τάξη και εξαγνίζουν τα γενή τα ψυχοβόρα πάθη. Αυτό το θύγημα γράφτηκε με τη φιλοδοξία κάποιοι να το πάρουν και να το θέσουν με την κρίση εκπροσώπων των δύο πολιτισμών. Των πολιτισμών του πολιτισμού του ελληνικού λόγου και του πολιτισμού της Ανατολής. Συγχαρητήρια. Θεόδωρε, πραγματικά, ε, αυτό το ποίημα είναι, δείχνει τη βαθιστόχα στη σκέψη σου. Έχεις φέρει από όλα τα βιβλία σου, από όλη σου τη σκέψη, αυτό το απόσταγμα της γνώσης για να μας το μεταλαμπαδεύσεις μέσα σε ένα ποίημα. Είναι εκπληκτικό γιατί μιλάμε για τεράστιο, τεράστιο όγκο γνώσης που πρέπει να συμπυκνωθεί πάρα πολύ για να γίνει ποίηση. Ε, Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια, το κατάφερες, όπως πάντα το καταφέρνεις άλλωστε και είσαι για μας ε, πανός αυτό δημιουργός. Αυτό το έγραψα γιατί έχω την πεποίθηση ότι αυτοί οι δύο πολιτισμοί από μόνοι τους μπορούν να ανατάξουν την ανθρωπότητα από τη βαθιά παρακμή της και να την να τη οδηγήσουν σε μία νέα ανάταση. Το ζητούμενο στην πραγματικότητα. Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω ότι άλλοι πολιτισμοί μπορούν να το κατορθώσουν. Όμω αυτοί οι πολιτισμοί ακόμα δεν έχουν καθίσει σε κάποιο τραπέζι για να, να, να βρουν μία. Ε, 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 να, να, να γνωριστούν, να δουν. Ε, και να αυτοπροσδιοριστούν. Να αυτοπροσδιοριστούν. Και να βρουν ότι, να βρουν ότι βρίσκονται στην ίδια ρότα. Πολύ να αυξήσουν τι δυνάμει του. Πολύ σωστά. Γιατί η φιλοσοφική σκέψη σήμερα. Έχει σκεπαστεί από τον ματεριαλισμό, σωστά, Ούση και από δεν τον υπεριαλισμό. δεν υπάρχει θετική σκέψη σήμερα. Τα πάντα ελέγχονται από τη δύναμη του πλούτου, από τις οκτώ οικογένειες που κατέλαβαν, κα, κατέκτησαν την ανθρωπότητα κατακτώντας τον παγκόσμιο πλούτο. Και πλέον τον πλούτο τον χρησιμοποιούν για να δημιουργούν ε, νεφί νεφώσεις στο μυαλό και στην ψυχή των ανθρώπων γι' για αυτό η προοπτική της ανθρωπότητας δεν μπορεί ε, με μαθηματική λογική με λογιστική λογική να θεωρηθεί ότι έχει ε, έχει μέλλον δεν έχει μέλλον γιατί? γιατί σκοτώσανε το παρελθόν πρέπει να μάθουμε κι εμείς ακόμα Πολλέ φορέ λέμε να ξεχάσουμε το παρελθόν. Όχι. Αν ξεχάσουμε το παρελθόν, είναι σαν να κόβουμε τους κρίκους της αλυσίδα. Είναι σαν να απεμπολούμε το, 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 αυτό το πλούτο του παρελθόντος. Είναι σαν να αποξενωνόμαστε από τον πατέρα μας, τη μάνα μας, ό,τι μας καθόρισε, ό,τι μας καθορίζει. Είναι σαν να δεχόμαστε ότι είμαστε φτερό στον άνεμο. Γι' αυτό και εμεί τι πρέπει Ο να το κάνουμε. Πα, το παρελθόν είναι εκείνο που μας καθορίζει. Το και παρελθόν. ποτέ δεν πρέπει να επιτρέψουμε να, μας, να, αυτό να κόψουν την... Ε, ε, σύνδεση, να, την, αλυσίδα. Την αλυσίδα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό και εμείς θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την αλυσίδα φωτός. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το υπέροχο θέμα φέτος και μάλιστα μια και μιλάμε για, τα, για τις φιλοσοφίες και πόσο κοντά είμαστε. Πολύ ωραία το έθεσες Θεόδωρε αυτό το, το, το Μεσογειακό και τον ε, ε, πυλώνα της Ανατολής. Το κόσμο της Ανατολής. Το κόσμο της Ανατολής. Δεν είναι τυχαίο ότι το φεστιβάλ μας ονομάζεται Πανόραμα. Ο ιδρυτής του Writers' Capital είναι Ινδός και όμως χρησιμοποιεί μια ελληνική λέξη για να βαφτίσει αυτό το φεστιβάλ πριν μπούμε εμείς οι Έλληνες μέσα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο εμείς το βάλαμε επειδή είμαστε μέσα σε αυτό και το δουλεύουμε. Το είχε ήδη επιλέξει. Έχει πολύ, νιώθει πολύ δυνατά τις ρίζες με την εδώ φιλοσοφία. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για κάτι τέτοιες στιγμές είναι που μέσα μας που αγαλιάζει το μέσα μας όταν συνενωνόμαστε και βλέπουμε τη σκέψη και ανοίγεται ο ορίζοντάς μας περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ αγαπημένε Θεόδωρε και τώρα πάω στην αγαπητή Δέσποινα που θέλουμε να μας πει για το υπέροχο project το Love Dale που θέλουμε να φτιάξουμε εκεί στο χώρο της Mysore θα τα πει η Δέσποινα γιατί τα έχει ετοιμάσει. Ευχαριστώ και πάλι Ειρήνη να σα πω για αυτό το project, γιατί είναι, νομίζω κάτι που για όλοι συζητήσαμε για κάτι τέτοιο, έτσι και αλλιώ. Οπότε μπαίνει και αυτό μέσα στη ζωή μας. Οπότε φέτο ξεκινάμε επίση ένα συνεργαστικό project, την ίδρυση του Lovedale, τη έδρα του Writers Capital International Foundation, που βρίσκεται στην πλούσια πολι πολιτιστικά πόλη Μάισου της Ινδίας. Το Love dale δεν είναι απλώς ένα, πλούσιο, ένα κτίριο, είναι ένα οραματικό έργο που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα καταφύγιο στα μέλη μας. Ένα μέρος για ανάπαυση, επαναφόρτηση και επανασύνδεση με την ουσία τους. Ανεξάρτητα από εθνικότητα, τάξη ή θρησκεία, το Lovedale στοχεύει να είναι ένας χώρος ένωσης για όλους. Επιπλέον, το Lovedale οραματίζεται διάφορα έργα για την κοινότητα, όπως ένα γυροκομείο, ορφανοτροφείο και πρωτοβολίες που στοχεύουν στην ανάταση της κοινωνίας. Η υποστήριξή σα, ηθική ή άλλη, είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία αυτών των εγχειρημάτων μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή όσων έχουν ανάγκη. Και νομίζω μέσα από το πανόραμα με τόσα άτομα που λίγο πολύ έχουμε την ίδια φιλοδοξία, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ εφικτό και δεν είναι δύσκολο να γίνει. Ευχαριστούμε ε... πάρα πολύ Δέσπινα. Βασιζόμαστε σε εσά άλλωστε και στο know-how που έχετε τόσα χρόνια ε... Και από τις επιχειρήσεις, από τον κόσμο των επιχειρήσεων ο Θεόδωρος και εσύ από τις ενασχολήσεις σου με τόσα πράγματα υπέροχα που έχεις κάνει και με τις πρεσβείες της Αυστραλίας και με διάφορες άλλες οργανώσεις ε, θα έρθουμε σε πολύ στενή συνεργασία και θα το καταφέρουμε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα που ήταν υπέροχος ε, βοηθός αρωγός στη σημερινή μας συζήτηση. Προτού κλείσουμε, θέλω όλοι να πείτε κάτι ως αποφώνηση, γιατί αυτή η υπέροχη συνάντηση έρχεται στο τέλος της και ξεκινώ από τον Γιώργο το Σαρδέλη. Ε, Καταρχήν, ε, σήμερα έτσι, είμαι λίγο έτσι προβληματισμένος, θετικά θετικά φυσικά. Ε, η θετική σκέψη από μένα δεν φεύγει ποτέ. Ε, ό,τι και να γίνεται. Ε, πράγματι, κάποια μέρα σου είπα εσένα, <laughs> μιλάω το <μιλόκληκο, laughs> θέλω να πάω να μιλήσω στην ΟΒΕ. <laughs> <laughs> Γέλασα από μέσα μου, λέω, γιατί να μην πάω. Γιατί, έχουμε πάρα πάω, πολλά δηλαδή, να πούμε. Ο, δηλαδή. ναι. ο, βεβαίως. Γιατί βλέπουμε ένα ΟΗΕ ο οποίος δεν γίνεται. Δεν κάνει τίποτα. Βλέπουμε οργανώσει, οι οποίε είναι ε, κοινωνικού περιεχομένου, οι οποίε είναι απαθεί. Έτσι. Γιατί να μην πάει ο ΑΒ, ο Γ, ο οποίο μπουλούσε σκληρά στη ζωή του, πέρασε εμπόδια, έφτασε κάπου, τελο πάντων καταξιότητη στην κοινωνία, με ταπεινότητα, αγάπη κτλ., να πει δυο λόγια αγάπη δυο λόγια να ενωθούν η Ανατολή με τη Δύση, όπω είπε και ο κύριος Θόδωρος. Μπορεί να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως και μπορεί να βρεθούν και πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη αγαλίαση σήμερα που έχει θυχθεί, το, έχει θυχθεί αυτό το θέμα ε, και που το λες και εσύ το, το συνεχίζεις Γιώργο μου ε, διότι για τον κόσμο που τυχόν δεν το γνωρίζει το Writers Capital Foundation είναι εγκεκριμένος οργανισμός από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα είναι υπό τη Civil Society, υπό την κοινωνία των εθνών. Γι' αυτό και δέχονται να πάει το βιβλίο αυτό με τις βιογραφίες μας στη βιβλιοθήκη τους. Έχουν και οράματα. Δυστυχώς όμως αυτό που είπε ο Θεόδωρος είναι το, το πιο σπουδαίο ότι τα οράματα και η φιλοσοφική σκέψη κουκουλώνεται από το ε, πλούτο, από τα διάφορα συμφέροντα. Όμως αυτό εμάς δεν πρέπει να μας πτωεί, πρέπει να μας κάνει ε, πιο, πιο δυνατούς μέσα μας ώστε να προσπαθήσουμε να, να αντιτάξουμε ε, αυτό το σκηνικό με, μέσω των γραπτών μας, μέσω τη σκέψη μας για ένα καλύτερο αύριο. Οπότε πολύ σωστά το είπες ότι υπάρχει δυνατότητα, σίγουρα μπορεί να γίνει αυτό, όχι βέβαια στο πολύ κοντινό μέλλον αλλά σίγουρα θα γίνει στην πορεία. Και νομίζω ότι ο σκεπτόμενος άνθρωπος έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Όπως εσύ για παράδειγμα, όταν, όταν όπως βάζουμε, όλοι εδώ οι σκεπτόμενοι άνθρωποι που μαζευτήκαμε σήμερα. Όταν βάζουμε στόχους, πάντα υπάρχει και το, αντί, το αντίθετο. Ε, το καλό ξέρει ότι το κυνηγάει το κακό. Πάντα. Ε, η ζωή μου γενικά ήταν, η δικιά μου φυσικά, και τον χρόνο μου ήταν πάλι ένα γολγοθά. Ε, αλλά έπεσα πολλέ φορές κάτω, σηκώθηκα, κατάφερα πολλά, ε, αλλά και όλα αυτά τώρα το στο, το, τα εκφράζω μέσω από μου. Λοιπόν, Επειδή ακριβώ είσαι γεμάτο τώρα μέσα σου, θέλει να το δώσει και στου άλλου σαν βοήθεια, σαν μέσον, το πώ αν κάτι δεν πάει καλά, να μπορέσουν να στηριχτούν στι δυνάμει του και να προχωρήσουν. Έτσι δεν είναι. Μα εμένα δεν μου έδωσε κανεί τίποτα. Ακριβώ. Στηρίχτηκε μέσα στο, στο, στο εσωτερικό εαυτό σου. Είχα, είχα έναν πατέρα και μια μητέρα η οποία ήταν εν πάση αγράμματη, αλλά ε, με πλούτο ψυχή όμω. Αυτό είναι λοιπόν, το πιο σημαντικό από όλα. Είναι αυτό το οποίο πήρα από αυτό είναι τι πήρα. Πήρα την αγάπη και δύο λέξει που εντυπώθηκαν στο μυαλό μου από μωρό. ήταν να μάθει γράμματα. Όταν έφτασα να φτάσω σε κάποια ηλικία να μάθω γράμματα, έλεγα πώ θα τα μάθω τα γράμματα, αφού δεν έχω 8 δεκάρε να πάρω το λεωφορείο, να πάω στο αγρήνιο, στο γυμνάσιο. Τεράστιο είναι... αγώνα. Κι όμω τα κατάφερε και να πω και κάτι. Ε, πραγματικά αυτή η γενιά, α πούμε, η δική σου με τι τόσε δυσκολίε, ε, πρέπει να είναι φάρο ε, για τη σημερινή γενιά, τη νέα, η οποία. Έχω, υπάρχουν βέβαια πολλά, πολύ καλά παιδιά πολύ εμπνευσμένοι νέοι αλλά από την άλλη έχουμε και τους αυτούς οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και αφήνουν τα πάντα να κυλήσουν και φεύγει η ζωή μέσα από τα χέρια τους οπότε έχεις πολλά να πεις και περιμένω το βιβλίο σου Γιώργο μου συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα Εγώ πολύ Εγώ χάρηκα που άκουσα όλους τους συνομιλητές σήμερα και καλά φαίνεται για να μην χανόμαστε κάποιες φορές όταν κι εσύ μπορεί να διοργανώνουμε έτσι συνεδρίε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θα το κάνουμε. Το έχουμε Διότι διαφορετικά χανόμαστε, να ξέρει. Ε, ναι, άλλο το πανόραμα και άλλο οι συνεδρίε. Το πανόραμα έχει το δικό του σκεπτικό και οι συνεδρίε έχουν έχω, το δικό του. Όλα τους. είναι αλυσίδα. Αλλά είναι αλυσίδα. Έχει δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα αλυσίδα. πολύ και περιμένουμε με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ, και Γιώργο. Αγάπη μου σε όλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νούλη μου, θα μα πει κι εσύ. Έτσι μια ωραία αποφώνηση. Ναι, ε, αυτό που πραγματικά ένιωσα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι σε μία ώρα και κάτι πήρα μία πολύ μεγάλη, ένιωσα μία πολύ μεγάλη ενδυνάμωση μέσα μου, που είναι το αποτέλεσμα μιας παρέας που αισθάνομαι ότι έχουμε ακριβώς τις ίδιες αξίες. Ε, ιδιαίτερα συγκινήθηκα από τον κύριο Δάλμαρη, για την τοποθέτησή του, γιατί πραγματικά νομίζω αυτή, συμφωνώ απόλυτα καταρχήν μαζί του, σε κάθε τι που είπε, γιατί πιστεύω ότι αυτή η αποκοπή που έγινε από, τις, από, το παρελθόν μας, από τις προηγούμενες γενιές, είναι αυτό που τελικά έκανε το σημερινό άνθρωπο να αισθάνεται φτερός στον άνεμο, ανίσχυρος και ευάλωτος, γιατί πια αισθάνεται μονάδα και όχι μέλος μιας ομάδας ε, ε, είναι τρομερό να αισθάνεσαι μόνος και ξέχασε πώς να δημιουργεί δεσμούς οποιουσδήποτε δεσμούς δηλαδή δεσμοί τεπινικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί, συντεχνειακοί όλοι αυτοί οι δεσμοί που μας έδιναν δύναμη έχουν, αποθασοθ... έχουν διαλυθεί πλέον ε, οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε τα ερεθίσματα αυτά, ο καθένας με τον τρόπο του, εμείς γράφοντας ή με όποιον άλλον τρόπο έχει ο καθένας, ώστε να δώσουμε τα ερεθίσματα στον άνθρωπο να επαναξετάσει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται είτε μεταξύ με τον άλλον άνθρωπο ή ακόμα και με το περιβάλλον, που είναι και ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα των ημερών. Και να κατανοήσει τελικά ότι μέσα από συμπεριφορές που πληγώνουν τον άλλον, αυτές οι συμπεριφορές που μπορεί να πληγώνουν που ε, χωρίς μεγάλη σκέψη δρά, αλλά πληγώνει, αυτές οι ίδιες οι ενέργειες γυρίζουν πίσω του. boomerang, Και εισπράττει τον ίδιο πόνο που δίνει. Και αυτές οι καταστάσεις είναι αδιέξοδες θα πρέπει να τίνουμε χέρι αλληλοβοήθειας ο ένας προς τον άλλον για να μπορέσουμε να έχουμε μια ζωή, τη ζωή που μας αξίζει θα πω γενικότερα για να μην πλατιάζω κιόλα. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού και πρέπει να βρει το σκοπό που ζει. Να μην σπαταλάει τη ζωή του άσκοπα αλλά σε συνένωση με τον συνάνθρωπό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ... για αυτήν την πολύ ωραία συνάντηση που είχαμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω από τις ε, συναντήσεις μας... πάντα μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Ε. Και όπως είπες... Ε, πολύ σωστά... δεν έχουμε τάση... ευτυχώ, τουλάχιστον εμείς... στο σημείο να μην μπορούμε να κάνουμε... Ε, μεγαλύτερη την αλυσίδα. Εμείς τουλάχιστον... αυτός είναι ο στόχος μας... να τη, να τη μεγαλώνουμε. Να είναι και ο άλλος ένας από εμά και εμείς ένας yeah. από αυτούς, και yeah. να μιλάμε και σε πρώτο πρόσωπο. Έχω yeah. yeah. ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, αγαπημένη μου yeah. Νούλη, yeah. ότι yeah. τελείωσε η επιμέλεια, yeah. <laughs> <laughs> το τρέξαμε πάρα πολύ, για να τελειώσει η επιμέλεια του σε πρώτο πρόσωπο. Είναι η συλλογή διηγημάτων της Νούλης Τσαγκαράκη, που θα βγει εντός ολίγου. Και πραγματικά, εκεί στις μέρες κορονοϊού, τι ωραία, τι συναρπαστικά είναι αυτά. Το, το, το διάβασα και είχα, είχα αυτή τη χαρά να το διαβάσω πρώτη, νομίζω, μετά από σένα που το έγραψες. <laughs> <Πέρα μετανε. laughs> Πάρα πολύ. Είναι, είναι η βραδιά της χαράς απόψε. Είναι η βραδιά της χαράς, πραγματικά. <laughs> Ήθελα να στο φυλάξω και λίγο έκπληξη. Ε, αυτό το υπέροχο. έτσι, να κάνω παράπονα και να πω τι θα βάλει κι άλλο βιβλίο Γιώργος και εγώ ακόμα περίπου. <laughs> Πρόσεξε όμω, <laughs> εσένα είναι. 300 σελίδε, κορίτσι μου, δεν είναι. Οπότε ήθελε και, ήθελε και πολλή δουλειά στο να το. Ε, ναι, είναι να, να μην πω να τα μαζέψω όλα αυτά που έχω. Ε, πιστεύω, πιστεύω ότι δυσκολεύτηκε πολύ να, να, να φτάσει εκεί. Μπορούσε να το φτάσει 500 άνετα. Το ξέρω. Ε, γιατί πω, γιατί πω. λέγαμε κόψε κάτι να, να, βγεις, να βγει ένα, μια ωραία συλλογή. Πραγματικά είναι εκπληκτική. Θα τη χαρεί πολύ ο κόσμο. Σε πάρα πολλά δάκρυσα, σε πάρα πολλά γέλασα. Είναι ακριβώς αυτό, ε, η ζωή της διπλανής πόρτας, η ζωή που Είχα. ζούμε καθημερινά. Ταυτίζεσαι σε υπέροχα. Συγχαρητήρια, Νούλη μου. Και εγώ έμαθα πάρα πολλά από το βιβλίο σου. Ειλικρινά σου μιλάω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να το αγαπήσει πολύ και ο κόσμος. Και με αυτό σε αφήνω για να έχει τη γλύκα. Και αυτό το υπέροχο χαμόγελο στα χείλη. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους. Και εμείς, και εμείς. εμείς. Φιλιά να... πολλά, πολλά. Και πάμε στον άλλο μα τον Γιώργο. Γιώργο Κατσανάκη, να μας πεις και εσύ τι είναι εντύπωσή σου από τη σημερινή συνάντηση. Εγώ προσωπικά είμαι συγκινημένη, το λέω ειλικρινά. Πάντοτε όταν έχω έτσι, μου ανθρώπους, το θεωρώ ένα προνόμιο. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση και βλέπω ότι υπάρχει αυτή η εκπληκτική διάθεση από την ψυχή των ανθρώπων. Ε, τα αιώνια ερωτήματα της ανθρωπότητας είναι αναπάντητα και ίσως μείνουν έτσι. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου, της ανθρωπότητας. Έχει σκοπό να κάνει κάτι καλό, έχει σκοπό να καταστρέψει κάτι, δεν το ξέρουμε, το πλαίσιό μας. Αυτό που ξέρουμε και αυτό που διασταρνόμαστε ότι αξίζει να κάνουμε είναι αυτό που κάνει και ο οργανισμός. Να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια είτε ατομική, που είναι ο καθένας στο περίγυρό του, ιδιαίτερα όταν δημιουργείται μια ομάδα, όπως αυτή η ομάδα που έχει δημιουργηθεί, είναι αυτό το μικρό που καλούμαστε να κάνουμε, αυτή την προσπάθεια. Ε, ο τελικός σκοπός φυσικά δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε το πλαίσιο της ανθρωπότητας, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν θεοί, αν υπάρχει κάτι απ' έξω. Σίγουρα όμως ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι μέσα μας, κάτι μέσα στην ψυχή μας, που αυτό είναι κάτι που αξίζει να το διαφυλάξουμε και να προσπαθήσουμε μαζί να συμβάλλουμε σε κάτι. Αυτό τι θα διαμορφωθεί στο μέλλον ποτέ δεν ξέρουμε και ποτέ δεν ξέρουμε τον ηρμό των σκέψεων και τη συνέχιση των πραγμάτων. Η προσπάθεια όμως είναι αυτό που αξίζει να κάνουμε και πιστεύω ότι αυτός ο οργανισμός έχει πολύ φως μέσα στην ψυχή του. Πραγματικά μ' αρέσει πολύ. Γιατί όλοι εσείς είσαστε λουσμένοι στο φως. Ήθελα να το πω απόψε. Πραγματικά το λέω με πολύ αγάπη, γιατί το αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου και ήθελα να το πω και δημοσίως. Ο καθένας από εσά είναι μοναδικός. Έχετε όλοι χαράξει τη δική σας τροχιά. Έχετε φέρει από το παρελθόν στο παρόν τόσα πολλά πράγματα. Τόσε πολλέ εμπειρίε, τόσα πολλά διδάγματα που όλα αυτά πρέπει να πάνε και στο μέλλον. Και πραγματικά μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα, Γιώργο μου, γιατί έχουμε και το Youth Foundation, έχουμε και, το, και τη, νέα, τη νεαρή πτέρυγα του ε, οργανισμού. Που πιστεύουμε ότι και εκείνη κάποια στιγμή, όπως βέβαια, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτό, αλλά α ελπίσουμε ότι εκείνοι θα πάρουν αυτή τη σπίθα που εμεί θα παρουν αυτη τη σπιθα που εμεις μεταλαμπαδευουμε και να την κάνουν τεράστια πυρκαγιά, αλλά με την καλή εν έννοια, να ενώσει τον κόσμο. Και επίση ήθελα να πω και για την περιβαλλοντική διάσταση που έθιξε και η Νούλη πριν και είπε και εσύ πολύ σωστά ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι η ανθρωπότητα αν θα πάει προ το καλό ή προ το κακό. Οπωσδήποτε το περιβάλλον μα νοσεί αυτή τη στιγμή. Και αν θυμάστε καλά, όλοι όσοι συμμετείχαμε πέρυσι, είχαμε φυτέψει συμβολικά ένα δέντρο σε κάποια σημεία που μπορούσαμε. Όντω έγιναν δεντροφυτεύσει σε 78 χώρε συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά, γιατί είχαμε το θέμα του αέρα, και φέτος, φυσικά επειδή θέλουμε να εναντιωθούμε στην υπερθέρμανση του πλανήτη, έχουμε βάλει στο παιχνίδι, το πούμε και έτσι, και τα παιδιά των σχολείων, το ανέφερα και πριν, κάποια σχολεία με φωτισμένου δασκάλου έχουν αναλάβει να κάνουν αυτή την υπέροχη προσπάθεια μαζί με τους μαθητές, να γράψουν κάποιες ιστορίες, κάποια projects... Εκθέσει ή ακόμη και γράμμα, λέει προ το Δήμαρχο. Θα ζητήσω, μου λέει ένα ε, μαθητή μου, ε, γιατί και εμεί έχουμε, το έχουμε αναλάβει και ω ε, ε, ξένων γλωσσών Ακαδημία. Ε, εμεί θα το κάνουμε στα αγγλικά, άλλοι θα το κάνουν στα ελληνικά. Είναι η Εσμαραγδή Μητροπούλου που, θα κάνει στο, που, κάνει στο, που κάνει στο σχολείο Ηλιούπολη. Έχουμε επίση δύο-τρία σχολεία στην Ιταλία. Μα έκανε εντύπωση που οι Ιταλοί είναι τόσο ζεστοί σε αυτό το θέμα. Και επίση και σχολείο στην Κωνσταντίνα. Ε, αναμένουμε και άλλα σχολεία να έρθουν σε επαφή μαζί μας για αυτό το υπέροχο γεγονός και όλες αυτές οι υπέροχες δουλειές των παιδιών θα αναρτηθούν στο Writer's Edition, θα το δείτε λοιπόν ε, τους βραβευθέντες γιατί θα μπορούμε να τα αναρτήσουμε και όλα φυσικά και να πώς έρχεται κοντά στο παιχνίδι και η νέα γενιά, εσύ ως καθηγητής το καταλαβαίνεις πιο πολύ από όλα, έχεις δουλέψει πάρα πολύ με τους νέους... Και πραγματικά, όπω έχει καταλάβει, τίποτα δεν πάει χαμένο. Και η σπίθα μπορεί να γίνει πυρκαγιά, σωστά. Βέβαια, βέβαια. Όπω η πυρκαγιά ήταν του κυρίου Νταλμάρη, αυτό που μα διάβασε, από μία σπίθα αναπτύχθηκε σε φωτιά. Ήταν ένα κύμα ολόκληρο φωτό. Πραγματικά υπέροχο αριστούργημα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που διέθεσες τον πολύτιμο χρόνο σου να είσαι μαζί μας και σε θέλουμε μαζί και σε όλα τα άλλα και στο Love Day επίσης, να συμμετάσχεις ε, δυναμικά, θα έλεγα. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστώ. πολύ. Ευχαριστώ. Μια τεράστια αγκαλιά. Ευχαριστώ. Και πάω στην αγαπημένη χρίσα που ζωγραφίζει με την Πένα και γράφει στον Καμβά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένιωσα πραγματικά ότι συναντοπεύοντα λοιπόν, θεωρώ ότι μπορούμε να βάλουμε φωτιά στην και να φωτίσουμε την ομορφιά. Και ελπίζω ε, να Και εμεί ελπίζουμε το ίδιο χρήσα μου. Συνέχισε να φωτίζεις με τον ωραίο σου τρόπο όλα αυτά τα υπέροχα που κάνεις. Είμαστε κοντά σου, είσαι κοντά μας, πραγματικά. Και να πω και κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον, οι περισσότεροι ήδη το ξέρετε, ότι θα έχουμε τη μεγάλη συνάντηση της Αθήνας στο, στα τέλη του Ιουνίου, όπου ούτως ή άλλως θα βρεθούμε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε και διαζώσεις αυτό το υπέροχο πανόραμα. Θα έχουμε φυσικά όλους τους Έλληνες καλεσμένους, αλλά θα έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους από το εξωτερικό και θα χαρούμε πάρα πολύ να τους φιλοξενήσουμε και να τους δείξουμε τι σημαίνει ξένιος ζεύς. Έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ χρήσα μου. Ευχαριστώ. Με όλες τις ιδιότητε σου. Σε περιμένουμε και στο πανόραμα Τέχνη. Σε λίγο θα τα ανακοινώσουμε και αυτό. Έτσι. Με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και επιστρέφω στην αγαπημένη Δέσποινα και στον αγαπημένο Θεόδωρο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και μας δώσατε τα φώτα σας για ακόμη μια φορά. Ε, ειλικρινά, Θεόδωρε, κάθε φορά που μας διαβάζεις κάτι, αισθανόμαστε σοφότεροι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρω πολύ καλά ότι παίρνει τη γλυκύτητα της δέσποινας από δίπλα. Όλα από εκεί έρχονται. Τώρα σε ακούμε. <laughs> <laughs> ναι, Όλα μα το έχει πει γι' αυτό και το, τολμώ κι εγώ να το αναφέρω. Τώρα δεν θα, δεν θα διαβάσω. Απλώς και μόνο θα συνοψίσω τη μαγεία που ενσταλάχτηκε μέσα μου από, την, από τα όσα είπαν οι κυρίες της συντροφιά, μηδεμιάς εξερουμένης. Και θα τους πω ότι η ελπίδα για την ανάταξη αυτής της κοινωνίας, της ανθρώπινης κοινωνίας, ε, βρίσκεται στα χέρια και στην ψυχή της γυναίκας, αυτής της γυναίκας που καλείται από τη φύση να γίνει μάνα σοφών, ηρώων, θεανθρώπων και θεών. Αυτό σας πέρασε ποτέ από το μυαλό. Ποιες γέννησαν τους σοφούς, τους ήρωες, τους θεανθρώπους και τους θεούς όλους τους θεούς που οι άνθρωποι άλλοι με ανοιχτά μάτια και άλλοι με κλειστά μάτια προσκυνούν. Μια γυναίκα τους γέννησε. Και ποια δύναμη ζήτησαν οι θεοί όταν διαπίστωναν το συσύφιο δράμα, δηλαδή το αιώνιο δράμα του Σύσυφου να ανεβάζει το βράχο στην κορυφή του βουνού και εκείνος να κατρακυλά πριν φτάσει ποτέ στην κορυφή. Εζήτησαν από μία από τις πλιάδες μουσες και θεές, την ε, θεά και μουσα, τη Μερόπη, να κατέβει στη γη, να γητέψει τον πρώτο άντρα που ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, το σύσυφο, να τον γητέψει με τον ερωτάτης, να τον εβάσει στα φτερά τη και να τον κάνει όμοιον με εκείνη. Δηλαδή, κυνηγώ τη γνώση που ελευθερώνει, τη σοφία που σου δίνει τη δυνατότητα να θεάζεσαι τα ανώτερα και τα θεία, του έρωτα, της δύναμη εκείνη η οποία σε κάνει υπερφυσικά δυνατόν και ικανόν να αποθείς τα όρια τα όποια ωριά σου μέχρι και του απείρου, τη δημιουργία που μόνο οι θεοί δημιουργούν και την πραότητα έτσι ώστε να διώξει τη διχόνοια, να διώξει την έρηδα και η δύναμη πλέον και των δύο μαζί που θα έχουν καταστεί δίπολο, άτμητων και αδιέρετων που κανείς δεν θα μπορεί να το τεμαχίσει σε δύο ισότιμα κομμάτια, κανείς δεν θα μπορεί να το τμήσει σε οποιοδήποτε κομμάτι. Αυτό λοιπόν το δίπολο να γίνει δια της γνώσης δίπολο που θα ασκεί άπειρη δύναμη, δηλαδή που θα γίνει ισότιμο με τον Θεό. Το δίπολο άνδρας γυναίκα καλείται να γίνει η νέα θεότητα ποια γυναίκα ιδιαίτερα από εσά τις τόσο φρόνιμες και τις τόσο ε, έξυπνες και ταλαντούχες το έχει σκεφτεί. Αυτό το είπε η μυθολογία μας. Εμείς το βλέπουμε ήδη μπροστά μας αυτό το υπέροχο δίπολο. Ακριβώς. Δεόδωρος και δέσποινα. Όχι, κάθε, όπου υπάρχει μικρό, Ευχαριστώ. μικρό ή μεγάλο δίπολο, εκεί θα υπάρξει και ευτυχία και επιτυχία στόχων. Όταν αυτό το δίπολο επάψει να είναι δίπολο άτμητων και αδιέρετων, τότε πλέον όλη η δύναμη που βρίσκεται και στα δύο στοιχεία, το θηλυκό και το αρσενικό, τότε πλέον ε, αυτό θα τροφοδοτήσει τη διχόνοια, θα, θα τροφοδοτήσει την... Ε, ε, έριδα και στο τέλος θα οδηγήσει και τους δύο στο βάραθρο. Καταλάβατε τι γίνεται στο σημερινό κόσμο. Καταλάβατε τι γίνεται με εκείνα που προσπαθούν οι κυβερνήτες μας να μας φέρουν ε, δηλαδή να εξισώσουν δύο ισότιμα πράγματα αλλά ανώμια. Ισότιμα. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισότιμες, ισότιμα όντα. Αλλά το Και ότι το της ένα δεν έχει γένεια και Είναι. το άλλο έχει γένεια. Το ένα από τα δύο έχει άλλο ορμονικό σύστημα, το άλλο έχει άλλο ορμονικό σύστημα. Που αυτά τα δύο πρέπει να συμπράξουν για να κάνουν το θεϊκό δίπολο. Θεόδωρε, ο, και, α, η, α, και, η, Ανατολή ε, το ίδιο λέει, ε, το γιν και το γιάνγκ, αυτό γι αυτό είναι, είπα, γι' αυτό είπε, είπα, φι, ότι είναι, η είναι, είναι, ταιριάζει πάρα είναι, πολύ. Ο, οι κόσμοι. Πολύ σωστά. Δε, θα κλείσει το Zoom όμως, γιατί ήδη έχει περάσει πάρα πολύ η ώρα και ε, εγώ... Ε, το ξέρα, αλλά πραγματικά θε, θέλω πολύ να ακούω πάρα <laughs> πολύ. Ναι, ναι. Και γυναικό Ερήτα τα Κρήτο, συμφωνούμε απόλυτα. Και, και ειδικά, τα όταν Και, το είπε όταν γίνει ασύμβατη με, τη φύση τη φύση της, πολύ σωστά. Ναι, λοιπόν, με το γίνη και το Γιάννη. Ακούμε ότι μας θυμάται πάρα πολύ. Mm. Ναι, σας θυμάω, λέω την αλήθεια. Συμφωνώ με το γίνη και του Γιάννη. Okay. το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι εμείς πρέπει να χαρούμε πάρα πολύ που ήμασταν όλοι μαζί σήμερα και να αποτύσσουμε αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ που λέγεται Πανόραμα και μας φέρνει κοντά κάθε χρόνο έτσι ώστε πραγματικά να μπορούμε να δίνουμε αυτή την υπέροχη σπίθα φωτός και στους υπόλοιπους. Και με αυτή ακριβώς, την, με αυτή ακριβώς τη σκέψη θέλω να κλείσω και θέλω να σας προτρέψω να συνεχίσετε να μεταλαμπαδεύετε τις πανανθρώπινες αξίες, αυτές που μας αναφέρατε σήμερα, της αγάπης, της ειρήνης, της, του αλτρουισμού μέσα από την πένα σας. Ευχαριστούμε κάθε έναν από εσά που συμμετείχατε στη σημερινή μας συνάντηση με τα θαυμάσια λογοτεχνικά σας έργα. Πριν αποχαιρετιστούμε, σας καλούμε όλους να λάβετε μέρος στο Writers' Capital Foundation αγκαλιάζοντας αυτή τη μαζική κοινωνική αλλαγή. Γίνετε περήφανο μέλος μας, όσοι δεν είσαστε ήδη, να ενώσουμε όλοι τα χέρια και τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Και πραγματικά αυτό δεν θα είναι ένας αποχαιρετισμό μόνιμος, θα είναι ένας αποχαιρετισμό προσωρινός, γιατί ακολουθούν και άλλες υπέροχες συναντήσεις. Ευχαριστώ τον καθένα και την καθεμία από εσάς, την καθεμία και τον καθένα. Είσαστε αξιολογότατοι συνομιλητές, ποιητέ, συγγραφείς, σκεπτόμενοι άνθρωποι, διανοούμενοι και πολυτάλαντα όντα, τα οποία τα ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της, καρδιά, της καρδιάς μου για τη σημερινή μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό βράδυ, φιλιά πολλά πολλά και μια υπέροχη καινούργια χρονιά γεμάτη δημιουργίες, γιατί εσείς μπορείτε. Φιλιά πολλά. Σα χαιρετούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή Καλό βράδυ σε όλους. Yeah. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.